θέλω να πάμε και σε μία πάνω κάτω παρόμοια εξέλιξη. Ευχάριστη. Ευχάριστη εξέλιξη, καθώς όπως όλα δείχνουν το θράψμα της Ζωφόρου του Παρθενώνα που βρισκόταν στη Σικελία, σωστά. Ακριβώς το λεγόμενο φαγκάν, από τον άνθρωπο ο οποίος το μετέφερε στη Σικελία. Βρίσκεται στην Ελλάδα και υπάρχει και μία απόφαση της κυβέρνησης της περιφέρειας της Σικελίας προκειμένου να παραμείνει μόνιμα στην Ελλάδα. Θέλω να πάμε λίγο στον κύριο Βασίλη Καραμπάτσα, υπεύθυνος πολιτιστικών δραστηριοτήτων ελληνικής κοινότητας Σικελίας Τρινακρία. Λοιπόν, πάμε να τον καλησπερίσουμε και να τον ευχαριστήσουμε. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλησπέρα σας κύριε Παναγιωτόπουλε, καλά. Μια χαρά. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Σωστά. Θα ήθελα ένα πρώτο σχόλιο αναφορικά με την είδηση που μόλις δώσαμε. Λοιπόν, είμαστε ιδιαίτερα φυσικά χαρούμενοι, διότι όπως γνωρίζετε η ελληνική κοινότητα έχει κάνει έναν αγώνα πάνω σε αυτό το θέμα εδώ και 20 χρόνια και σίγουρα κατά κάποιο τρόπο δικαιωνόμαστε. Βέβαια, να αναφέρουμε πάντα ότι έχουν γίνει όλες οι απαραίτητες διαδικασίες. Το μοναδικό που απομένει αυτή τη στιγμή να γίνει είναι η οριστική υπογραφή του Υπουργείου Πολιτισμού. Μάλιστα, είναι μια θετική εξέλιξη από τη μία. Από την άλλη, βέβαια, σας γεμίζει και με ικανοποίηση μετά από προσπάθειες χρόνων. Σίγουρα είναι πολύ θετική εξέλιξη. Όπως σας είπα, είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι γι' αυτό. Και γνωρίζετε, δηλαδή το έχουμε ήδη ξανασυζητήσει, αλλά νομίζω ότι το έχουμε αναφέρει παντού, ότι ακριβώς ασχολούμαστε εδώ και 20 χρόνια με αυτό το θέμα. Ναι. Δεν είμαστε σίγουρα οι αρμόδιοι φορείς οι οποίοι θα πάρουν τις αποφάσεις. Αυτά φυσικά γίνονται μέσω Υπουργείου Πολιτισμού, μέσω κυβερνήσεων. Αλλά η δική μας η προσπάθεια νομίζω ότι σίγουρα είναι άξια αναφοράς. Και διαμορφώνει και ένα κλίμα θετικό, αισιόδοξο, δίνοντας συγκεκριμένες απαντήσεις και προς το Βρετανικό Μουσείο. Γι' αυτό κάναμε την αναφορά πριν από λίγο και αναφερθήκαμε και στην επικείμενη συνάντηση ανάμεσα στις δύο πλευρές. Σίγουρα είναι πολύ σημαντικό αυτό, διότι ευαισθητοποιείται πάντοτε η κοινή γνώμη και σίγουρα είναι μια θετική εξέλιξη. Και ευχόμαστε φυσικά, αν και είναι πολύ πιο δύσκολο το εγχείρημα και πολύ πιο πολύπλοκο, ευχόμαστε όμως σίγουρα να καταφέρουμε να κάνουμε την ίδια ακριβώς ενέργεια και με το Βρετανικό Μουσείο. Φαίνεται ότι είναι απλό το ζήτημα, αν και πάλι εδώ πέρα είναι ότι πρέπει να συμφωνήσουν πάρα πολλοί φορείς. Δηλαδή η κυβέρνηση της Σικελίας, ο διευθυντής του μουσείου, να γίνει ολόκληρη διαδικασία για να αποποιηθεί της πολιτιστικής κληρονομιάς. Γιατί μέχρι προχθές που πήραμε την ανακοίνωση, το θράψμα άνοικε στην Ιταλική κυβέρνηση, στο Ιταλικό κράτος, και δεν είναι τόσο εύκολο να συμφωνήσουν όλοι αυτοί οι φορείς μαζί. Ευχόμαστε φυσικά και στην Μεγάλη Βρετανία να καταφέρουμε να γίνει το ίδιο ακριβώς. Και σίγουρα θα πρέπει να ευαισθητοποιηθούν οι Έλληνες, οι ελληνικές κοινότητες, οι οποίες πολύ σωστά έχουν πολύ πρωταρχικό ρόλο σε αυτή. Όπως πράξατε κι εσείς, δείχνετε το δρόμο και ας ελπίσουμε βέβαια να υπάρξει και συνέχεια. Κύριε Καραμπάτσα, να σας ευχαριστήσω πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ θερμά.